Ελεύθερος. Ορίστε, περάστε πίσω παρακαλώ. Πλατεία δικαστηριών. Ασφαλείς μετακινήσεις για την εξυπηρέτηση των πολιτών εν μέσω φόβου και πανδημίας προσπαθούν να εξασφαλίσουν οι επαγγελματίες οδηγοί ταξί στα Χανιά. Είναι ένα μέτρο καλό προστασίας για όλους μας, οδηγούς, πελάτες. Θα θέλαμε στην προσπάθειά μας να ξεπεράσουμε όλη αυτή τη δοκιμασία, για μια φορά ακόμα να πρωτοτυπήσουμε και να προσπαθήσουμε όσο γίνεται να προστατεύσουμε τους πελάτες μας, τους λιγοστούς και τις οικογένειές μας. Εννοείται και τους εαυτούς μας. Ο κύριος Νίκος Χιλουδάκης είναι το πρώτο μέλος του ραδιοταξί Ερμής που πρόλαβε να εγκαταστήσει σε χρονορεκόρ διαχωριστικό πλέξικλας, το οποίο μετατρέπει ουσιαστικά σε δύο χωριστούς θαλάμους το εσωτερικό του οχήματος, παρέχοντας ασφάλεια και προστασία. Οι συνάδελφοι από την πρώτη στιγμή που το είδανε εντυπωσιαστήκαν και κατασκευαστικά, γιατί δεν περιμένανε ότι θα γίνει τόσο προσιτό στο αμάξι. Είχαν θέματα πώς θα μπει κτλ. Βέβαια και εγώ τοποθετήθηκε, γιατί ασχοληθήκαμε σχεδόν μια μέρα ολόκληρη με κάποιο τεχνικό για να το βάλουμε και να μπει σωστά στο αυτοκίνητο χωρίς προβλήματα και χωρίς να κινδυνεύει κάποιος. Η σκέψη απλή και η εφαρμογή της άμεση. Οι μετακινήσεις γίνονται με αυξημένα μέτρα προστασίας, καθώς όπως εξηγεί ο κύριος Χιλουδάκης, μετά από κάθε δρομολόγιο, ο χώρος των επιβατών καθαρίζεται σχολαστικά με απολυμαντικό, έτσι ώστε να διασφαλίζονται και οι πολίτες που χρησιμοποιούν το ταξί, αλλά και ο ίδιος ο οδηγός. Το αμάξι, ενημερώνω απλά ότι σε κάθε διαδρομή απολυμαίνεται ο πίσω χώρος. Απολυμαίνεται κανονικά με πιστοποίηση ISO κάθε 14 μέρες και έχει και αντισηπτικά. Αν χρειαστεί ο πελάτης όπως εσείς τώρα έχετε εκεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Λέω μετά από κάθε διαδρομή, έτσι, καθαρίζουμε εδώ χειρολαβές, διαχώρτες, ό,τι αγγίζουν οι συνήθως πελάτες. Και τους παροτρύνομαι να αγγίζουν όσο το δυνατόν λιγότερα σημεία του αυτοκινήτου για δικό τους καλό. Η πληρωμή της κούρσας γίνεται από την ειδική θηρίδα που έχει τοποθετηθεί στο μέσο της κατασκευής. Ευχαριστούμε πολύ. Η αποδοχή του μέτρου από τους πολίτες ήταν ενθουσιώδης, ενώ οι υπόλοιποι επαγγελματίες οδηγοί ταξί που συνεχίζουν να εργάζονται, όπως λένε, για να βοηθήσουν τους πολίτες που έχουν ανάγκη να μετακινηθούν αυτές τις μέρες, σκέφτονται ήδη να εφαρμόσουν και εκείνοι το μέτρο. Να πω ότι μετά την απολύμανση, το επόμενο βήμα που κάναμε ήταν να φτιάξουμε. Έστω και πιλωτικά, να δούμε πώς θα πάει μία προστασία από εμάς και τους πελάτες, και ανάλογα θα το κάνουν και όλοι οι υπόλοιποι όσοι θέλουν.